Η Γερμανία, τηρώντας διαχρονικά μία άκρος φιλοτουρκική στάση, ετοιμάζεται όπως όλα δείχνουν να διεκδικήσει και αυτή τη δική της ναυτική και γεωπολιτική παρουσία στη Μεσόγειο. Η αναγνώριση των άκρω προκλητικών τουρκικών ενεργειακών και γεωπολιτικών συμφερόντων στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου από το Βερολίνο, παρόλε τι συμφωνίε Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρου, αγωγό Ισμέντ, και η μη καταδίκη τη τουρκική εμπλοκή στη Λιβύη μαζί με την αποστολή τζιχαντιστών είναι ενδεικτικέ των φιλοτουρκικών προθέσεων των Γερμανών. Η Ιταλία, η Ισπανία και φυσικά η Γερμανία στηρίζουν ολοφάνερα τον Ερντογάν και το καθεστώ του, ακυρώνοντα όλε τι ελληνοκυπριακέ προσπάθειε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή κυρώσεων στην Άγκυρα. Πρόκειται για μια πολιτική που είναι διαχρονική και μόνιμη, η οποία όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά μεταβάλλεται με τα χρόνια σε πισόπλατη μαχαιριά κατά Ελλάδα και Κύπρου. Η Τουρκία αισθάνεται παραγωνισμένη από την Αρχική Συμφωνία Ισραήλ-Κύπρου και Ελλάδα για τοποθέτηση υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρική του ενέργεια, αναφέρει η Frankfurter Allgemeine Zeitung σε άρθρο με τίτλο Νέα διένεξη με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η γερμανική εφημερίδα γράφει. Η Άγκυρα απέστειλε διπλωματική νότα σε Ελλάδα και Ισραήλ, καλώντα τι δύο χώρε να αποφύγουν περαιτέρω βήματα χωρί άδεια τη τουρκική κυβέρνηση, μεταδίδει το πρακτορείο Ανατολού. Η τουρκική παρέμβαση έρχεται μετά την ανακοίνωση προθέσεων των τριών χωρών την περασμένη εβδομάδα για τοποθέτηση καλωδίου 1200 χιλιομέτρων, μέσω του οποίου θα συνδέονται Ισραηλινό και Ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότηση. Η κατασκευή τη ενεργειακή γέφυρα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 647 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023. Από την πλευρά της η Τουρκία, συνεχίζει η ΦΑΣ, θεωρεί ότι το έργο άπτεται των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην περιοχή. Ισχυρίζεται ότι το καλώδιο θα περνά από την τουρκική υφαλοκρηπίδα και κατά συνέπεια μέσα από τουρκικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με την Τουρκία, οποιαδήποτε έρευνα στην περιοχή αυτή προϋποθέτει το πράσινο φως της Άγκυρας, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί συνεπώς ότι θα πρέπει να ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πόντιση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου. Η εφημερίδα της Φραγκφούρτης καταλήγει. Τα κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι αμφιλεγόμενα. Η Τουρκία έχει χαρακτηρίσει μεγάλα τμήματα τη Ανατολική Μεσογείου ω αποκλειστική οικονομική ζώνη, χωρί ωστόσο να διαπραγματευτεί πρώτα με τι χώρε τη περιοχή, γεγονό που προκάλεσε την αγανάκτησή του. Η όλη υπόθεση αφορά και υποθαλάσσια κοιτάσματα αερίου, στα οποία η Τουρκία επιδιώκει να αποκτήσει πρόσβαση. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για